Αγαπητοί συνδημότες, καλή χρονιά. Αναλάβαμε από πρώτη του έτους και επίσημα τη διοίκηση του Δήμου. Τη διοίκηση ενός Δήμου που δεν είχε ψηφίσει δημοτικά τέλη, προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα όπως θα έπρεπε να έχει κάνει σύμφωνα με τον νόμο η προηγούμενη διοίκηση. Ειδικά στο κομμάτι της καθαριότητας πρέπει να γνωρίζετε ότι τα τελευταία 4 χρόνια το ισοζύγιο είναι ελλειμματικό. Μάλιστα, για το 2023 κλείνουμε με ένα έλλειμμα της τάξης του 1.400.000 ευρώ. Επιπλέον η κυβέρνηση έχει επιβάλει το τέλος ταφής. Αυτό σημαίνει ακόμα 700.000 ευρώ για το 2024 στο Δήμο Θερμαϊκού. Ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων έχει αυξήσει την τιμολογιακή του πολιτική και αυτό σημαίνει άλλα 350.000 ευρώ για το 2024 στο Δήμο Θερμαϊκού. Μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, επιλέγουμε να προχωρήσουμε σε μια μικρή, μονοψήφια αύξηση των δημοτικών τελών της τάξης του 9% περίπου, το οποίο σημαίνει μόνο 1 ευρώ και κάτι το μήνα για ένα νοικοκυριό που έχει σπίτι 100 τετραγωνικών. Θα αποφέρει στα ταμεία του Δήμου 450.000 ευρώ περίπου η αύξηση αυτή. Το υπόλοιπο πολύ μεγαλύτερο κενό θα προσπαθήσουμε να το καλύψουμε μέσα από μια συνετή και ορθολογική διαχείριση, τη στιγμή που οι περισσότεροι Δήμοι προχωράνε σε μεγάλες αυξήσεις, όπως βλέπετε, τις τάξεις του 30 και 40%. Ακόμα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Δήμος Θερμαϊκού δεν επανέφερε τα τέλη κοινόχρησης του χώρου στα προ-COVID δεδομένα. Είχαν μειωθεί στο 50% και ποτέ δεν επανήλθαν όπως έκαναν οι περισσότεροι Δήμοι. Αγαπητοί συνδημότες, πρέπει να γνωρίζετε ότι είμαστε εδώ για να είμαστε χρήσιμοι και όχι απλά αρεστοί. Σας ευχαριστώ.